Το πάνελ θα συζητήσει ένα πολύ φλέγον θέμα, αυτό στην ακρίβεια στα τρόφιμα, ένα θέμα το οποίο συζητάμε όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά και στα επιχειρηματικά φόρουμ. Επειδή δεν έχουμε κάποιο εκπρόσωπο των καταναλωτών, επιτρέψτε μου σαν εισαγωγή να πω μερικά δεδομένα τα οποία βγαίνουν από κάποιες πρόσφατες μελέτες. Τα 2/3 των καταναλωτών δαπανούν τουλάχιστον το 90% του μηνιαίου εισοδήματός τους. Λόγω του πληθωρισμού, το 36% νιώθουν ανασφάλεια, το 29% θυμό και το 20% φόβο. 4 στους 10 θεωρούν ότι θα μειώσουν τις αγορές ως δαπάνες το επόμενο εξάμηνο. Τα 2/3 του εισοδήματος πάει για λογαριασμούς, ενίκεια και φόρους. Το πρόβλημα της χώρας, τα 2/3 θεωρούν ότι είναι το χαμηλό εισόδημα και 1/3 οι υψηλές τιμές. Πλέον 3 στους 4 αγοράζουν προϊόντα με κύριο κριτήριο το κόστος. 8 στους 10 κυνηγούν τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ. 5 στους 10 αλλάζουν μάρκα προϊόντων από τα συνηθισμένα. 3 στους 4 αξιοποιούν το καλάθι του νοικοκυριού. Αλλά όμως 8 στους 10 προτιμούν μείωση του ΦΠΑ παρά το καλάθι του νοικοκυριού. 8 στους 10 θεωρούν ότι η πολιτεία δεν βοηθάει απρακώς τα νοικοκυριά. 9 στους 10 ότι η πολιτεία δεν παίρνει μέτρα για έλεγχο της αγοράς. Και βεβαίως 9 στους 10 θεωρούν ότι η αύξηση τιμών οφείλεται στην κερδοσκοπία. Άρα είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις των καταναλωτών και αυτά θα συζητήσουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την πρώτη ουσιαστική ερώτηση. Πού οφείλεται ο πληθωρισμός και αν υπάρχει διαφορά μεταξύ Ελλάδος και χωρών του εξωτερικού. Και βεβαίως, αν υπάρχει κερδοσκοπία ή ασχροκέρδεια. Τον κύριο Σωτηρόπουλο, σύντομη η απάντηση και μετά δευτερολογία από τον κύριο Τσόλκα. Καταρχάς, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου και τιμή μου να είμαι σε ένα τόσο ωραίο πάνελ με εξαιρετικούς συνομιλητές. Και καλημέρα σε όλους σε αυτό το κοινό. Κοιτάξτε, καταρχάς, νομίζω ότι θα ήθελα να επικεντρωθώ κυρίως στα προϊόντα, τα καταναλωτικά και κυρίως στα σνακ και τρόφιμα τα οποία γνωρίζω λίγο καλύτερα. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά όσον αφορά τον πληθωρισμό μεταξύ των εγχώριων και των διεθνή. Και ο λόγος είναι ότι αυτός ο πληθωρισμός κατά κύριο λόγο έρχεται από την πρώτη ύλη, η οποία βλέπουμε και κυρίως για τα δικά μας προϊόντα, τα οποία η βάση τους είναι το κακάο και η ζάχαρη, βλέπουμε μια πολύ μεγάλη πίεση τιμών. Νομίζω όλοι έχουμε παρακολουθήσει τους τελευταίους μήνες πώς η τιμή του κακάο από τους 2.800 δολάρια τον τόνο έχει υπερβεί πλέον τα 10.000 δολάρια. Αυτό όσον αφορά τον πληθωρισμό. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στο κομμάτι της κερδοσκοπίας. Νομίζω στα δικά μας προϊόντα δεν δύναται να υπάρχει κερδοσκοπία. Και ο λόγος είναι, οι λόγοι είναι τρεις. Ο πρώτος είναι η δομή του εμπορίου. Έχουμε μια δομή εμπορίου όπου υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα. Το οργανωμένο λιανεμπόριο αποτελείται από πολλούς πελάτες, διαφορετικοί τύποι καταστημάτων. Άρα το πρώτο είναι ότι υπάρχει ανταγωνισμός στο κομμάτι του εμπορίου. Το δεύτερο είναι στο κομμάτι των παραγωγών. Στις δικές μας κατηγορίες υπάρχουν πολλοί Έλληνες και ελληνικές και διεθνείς εταιρείες, οι οποίοι καθημερινά ανταγωνιζόμαστε ποιος θα κερδίσει τον καταναλωτή καλύτερα. Και το τρίτο είναι ότι οι καταναλωτές πλέον έχουν μεγάλη πρόσβαση στην πληροφόρηση. Είναι πολύ εύκολο πλέον για έναν καταναλωτή να μπορεί να έχει πρόσβαση καταρχάς στα προϊόντα, αλλά και πληροφόρηση μεταξύ των τιμών και αυτών που προσφέρουν. Okay. Άρα, εγώ θα έλεγα ότι για αυτούς τους τρεις λόγους, μάλλον στις δικές μας κατηγορίες, η κερδοσκοπία δεν μπορεί να είναι παράμετρος. Και ένα τελευταίο κομμάτι. Ναι. Υπάρχει και το κομμάτι του κράτους. Έχουμε ρυθμίσεις οι οποίες πλέον ορίζουν ποια πρέπει να είναι η κερδοφορία και ποια είναι η βάση υπολογισμού της κερδοφορίας. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Τσόλκα, σαν ελληνική βιομηχανία τροφίμων. Κοιτάξτε, θα νομίζετε ότι με τον κύριο Σωτηρόπουλο, επειδή είμαστε και οι δύο εκπροσωπούμε βιομηχανούς, λέμε τα ίδια πράγματα. Εγώ θα σας πω λίγους αριθμούς. Σαφώς ο πληθωρισμός είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Αν δούμε όμως τις καμπύλες μεταβολής του πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, έχει ακριβώς η Ελλάδα το ίδιο pattern. Άρα δηλαδή εδώ δεν συμβαίνει τίποτα. Με μια καθυστέρηση ίσως, αλλά είμαστε στο. Τίποτα διαφορετικό. Επιπλέον, το μέσο καλάθι της Ελλάδας είναι σαφώς μικρότερο από τις άλλες χώρες. Έτσι. Αν πάμε στο ΙΕΛΚΑ, θα δούμε, και μιλήσουμε για καλάθια, έτσι, θα δούμε ότι το καλάθι μας αποφορολογημένο, για να είναι δίκαιο, χωρίς ΦΠΑ, έτσι, είναι ίδιο ή και λίγο μικρότερο από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Ενώ απέχει από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιταλία,
από 15 έως 30%. Δηλαδή είναι φτηνότερο. Έτσι. Πάμε λίγο στα πολύ πρόσφατα νούμερα. Αν κοιτάξουμε το δίκτυο τιμών καταναλωτή τους τελευταίους τρεις μήνες χρονιάς, Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη, θα δούμε Γενάρης 132, Φλεβάρης 131, Μάρτης 129,7. Δηλαδή σιγά σιγά χτυπιέται αυτό που λέμε πληθωρισμός. Και μάλιστα πριν από 5 μήνες, τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο, στον κύκλο ειδών, ήμασταν σε ένα πάνελ με τον κύριο Πεταλά και είχαμε πει ακριβώς το ίδιο. Μάλιστα. Ότι η πρόβλεψή μας είναι ότι τους επόμενους 4-5 μήνες δεν θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Έτσι. Okay. Πάμε λίγο και short term, που σημαίνει Μάρτης. Έτσι. Αν δείτε λοιπόν τον πληθωρισμό στα τρόφιμα, είναι ακόμα στο 5,3, έχει μειωθεί από το Φλεβάρι και εστιάζεται σε τρεις κατηγορίες, για να συμφωνήσω με τον κύριο Σωτηρόπουλο. Εστιάζεται στο ελαιόλαδο, 67%, που όλοι ξέρουμε γιατί, ναι, γιατί το ελαιόλαδο είναι ακριβό, έτσι. Εστιάζεται στα φρούτα και στους χυμούς φρούτων. Γιατί το πορτοκάλι έχει διπλάσια αξία. Άρα λοιπόν, για να μην μιλήσω για τα δικά μας, γαλακτοκομικά, μείον 1,2. Και το Φλεβάρι αρνητικός. Άρα δηλαδή έχουμε πτώση τιμών στα γαλακτοκομικά. Okay. Έτσι. Άρα αυτά είναι καλά μηνύματα και φαίνεται ότι το πρόβλημα μάλλον είναι πίσω μας και αν συνεχίσουν οι επόμενοι καλοκαιρινοί μήνες με αυτούς τους ρυθμούς, θα πρέπει να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα. Ας το ελπίσουμε. Πάμε τώρα προς την κυβέρνηση. Κύριε Αναγνωστόπουλε, τα μέτρα είναι γνωστά, αλλά απλώς να μας τα πείτε. Και βέβαια το ερώτημα είναι αν αρκούν ή χρειάζονται κι άλλα. Προς Θεού, όχι, αλλά να σας σώσω το. Λοιπόν, πολύ σύντομα να πούμε ότι στην πραγματικότητα μια κυβέρνηση σε μια ελεύθερη οικονομία δεν θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα παρά μόνο σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα για να εξασφαλίζει ότι θα υπάρχει υγιής ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, το λεγόμενο level playing field. Και το δεύτερο είναι για να μπορέσει να εξασφαλίσει ότι οι καταναλωτές έχουν επαρκή ενημέρωση, έχουν επαρκή πρόσβαση στην πληροφορία στην αγορά προκειμένου να κάνουν πληροφορημένες επιλογές. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπως αυτή η οποία ζούμε τα τελευταία δύο χρόνια, όπου έχουμε ένα πάρα πολύ ψηλό πληθωρισμό, στην οποία η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα τα οποία είναι έκτακτα. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Ακριβώς επειδή αυτό που αναφέρεται νιώθουν οι καταναλωτές. Οι καταναλωτές μετά από περίπου 20 χρόνια και από την είσοδό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν δει πληθωρισμούς αυτού του ύψους που ζήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι λογικό να ανατραπεί η ζωή όλων, τα σχέδια όλων, ο τρόπος με τον οποίο ψωνίζουμε, ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε τις αγορές μας συνολικά στην αγορά. Άρα εδώ οι πολίτες ζητούν πράξη. Ζητούν πράξη από τις επιχειρήσεις, ζητούν πράξη από την κυβέρνηση και συνεπώς πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Αυτό καταλαβαίνουν νομίζω όλοι. Και η αγορά το καταλαβαίνει αυτό και η κυβέρνηση προφανώς το αισθάνεται και οι καταναλωτές το αναζητούν. Το ερώτημα είναι, τα μέτρα που λαμβάνονται δημιουργούν μεγαλύτερη ζημιά από το πρόβλημα που τελικά λύνουν? Σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό. Όμως πρέπει πάντοτε η πολιτεία να ζυγίζει ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβει και τι θα χάσει και τι θα κερδίσει, ποιος θα χάσει και ποιος θα κερδίσει από τα μέτρα αυτά. Βλέποντας μετά από δύο χρόνια εφαρμογής ουσιαστικά διάφορων μέτρων, με διάφορες διαδικασίες που έχουμε, είτε με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, είτε με μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την επάυξη του ανταγωνισμού, όπως το καλάθι του νοικοκυριού και άλλα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Πολύ σωστά αναφέρθηκε προηγουμένως ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας και ότι είναι ο ίδιος με τα υπόλοιπα κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αν το δούμε σε επίπεδο διετίας, είμαστε όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάμεσα στο 23% και στο 27% στον πληθωρισμό των τροφίμων. Όλοι είμαστε ακριβώς το ίδιο. Το ερώτημα είναι τι έκαναν τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση. Καθυστέρησαν το όνσετ του πληθωρισμού στην ελληνική οικονομία. Βλέπουμε ότι σήμερα έχουμε λίγο υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων από άλλες χώρες. Γιατί πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων, ακριβώς επειδή τα μέτρα τα οποία λάβαμε δεν επέτρεψαν να βγει όλο το πληθωριστικό κύμα στον αέρα. Δεν μπορεί να αποτραπεί προφανώς, okay. Είναι σαφές, αλλά επέτυχε αυτό το σκοπό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί. Τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί μέχρι τώρα κυρίως είχαν να κάνουν με την έκτακτη αντιμετώπιση κατάστασης. Όμως η κρίση η οποία διερχόμαστε, η πληθωριστική κρίση, είναι και μια ευκαιρία για να λύσουμε χρόνιες παθογένειες στην αγορά, δηλαδή να πάρουμε μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, τα οποία θα επιτρέψουν στην αγορά την ελληνική να λειτουργεί πιο κοντά σε αυτό το μοντέλο το οποίο λειτουργούν και άλλες δυτικές αγορές. Έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας στο να το κάνουμε αυτό. Έχουμε ήδη λάβει κάποια μέτρα πολύ πρόσφατα
Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των προσφορών και των εκτόσεων, όπως παρουσιάζονται στους καταναλωτές, είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει σιγά σιγά την αγορά. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά σε κάθε περίπτωση τα μέτρα τα οποία ήταν μέτρα εκτάκτου ανάγκης και αντιμετώπισης κρίσης, φαίνεται ότι σιγά σιγά έχει αρχίσει να παρέρχεται η ανάγκη να υπάρχουν τέτοια μέτρα, διότι βρισκόμαστε σε μια φάση στην οποία ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται. Είναι βέβαιο ότι ο πληθωρισμός και η διαφορά που έχει η χώρα μας από άλλες χώρες αυτή τη στιγμή είναι μόνο στο ελαιόλαδο. Να πω πολύ σύντομα ότι από το 5,3% του πληθωρισμού των τροφίμων, περίπου το 2 με 2,5% είναι το ελαιόλαδο. Άρα, χωρίς το ελαιόλαδο, όλες οι νότιες χώρες θα ήταν ακριβώς εκεί που ήταν, που είναι οι βόρειες χώρες σήμερα. Και συνεπώς βλέπουμε και εμείς ότι τους επόμενους μήνες, χωρίς κανείς να μπορεί να είναι προφήτης προφανώς, ότι θα υπάρχει αποκλιμάκωση. Άρα σιγά σιγά τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η κυβέρνηση θα αρχίσουν να μετατρέπονται σε διαρθρωτικά μέτρα, μέτρα μακροπρόθεσμης πνοής, που θα διευκολύνουν την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς και λιγότερο περιοριστικά μέτρα τα οποία εμποδίζουν ουσιαστικά, προφανώς για την προστασία του καταναλωτή και την υγιή λειτουργία της αγοράς από ένα σημείο και μετά. Συγγνώμη για την. Ναι, ευχαριστούμε. Κύριε Σόλκα, κάτι να προσθέσει αυτό ή έχετε. Ναι, από τη δικιά μας μεριά καταλαβαίνουμε ότι περάσαμε έκτακτες συνθήκες, έτσι, πρωτόγνωρες συνθήκες και σαφώς η κυβέρνηση έπρεπε να πάρει έκτακτα μέτρα, έτσι. Στο βαθμό που είναι προσωρινά, έτσι. Το θέμα να είναι έκτακτα, έτσι. Όλο αυτό είναι σωστά. Απόλυτα δικαιολογημένο, έτσι. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι η ελληνική αγορά και τα τελευταία στοιχεία αυτό καταδεικνύουν, δεν έχει κάποιο δομικό πρόβλημα με την έννοια ότι αν τα τελευταία στοιχεία μιλάνε μόνο για δύο πράγματα, κακάο και λάδι, και όλα τα υπόλοιπα λειτουργούν σε ένα καλό πλαίσιο, δεν φαίνεται ότι υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Άρα, εμείς και μάλιστα διαβάσαμε μεγάλο ενδιαφέρον κάτι που προετοιμάζει το μεγάλο Μαξίμ, μπορεί ο κύριος Αναγνωστόπουλος να μας πει περισσότερα, για κάποια ανεξάρτητη αρχή που πρόκειται να δώσει προτάσεις για κάποια έκτακτα, προχθές, έτσι, για κάποια έκτακτα, ένα έκτακτο πλαίσιο μέτρων. Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι όλοι μας δεν χρειαζόμαστε απαραίτητα τα αποτελέσματα επιτροπών σοφών. Δηλαδή, από την εμπειρία μας, τη γνώση μας, είναι όλα τα μέλη, το λιανεμπόριο, η βιομηχανία, η ενώση καταναλωτών, είμαστε αρκετά σοφοί. Έτσι. Άρα, αυτό που χρειάζεται είναι να μας βάλετε σε ένα δωμάτιο και να πείτε, δώστε προτάσεις, δώστε λύσεις όπου αναζητούν τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή. Υπάρχει ελάχιστος κοινός παρανομαστής που δεν κάνει κακό σε κανέναν, προστατεύει τους καταναλωτές και οδηγεί τη χώρα σε ανάπτυξη. Μήνυμα ελήφθη, ευχαριστούμε. Πάμε σε ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που έχουμε στη χώρα μας, την πληροφόρηση και τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται. Η πληροφόρηση για το φαινόμενο της ακρίβειας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει ένα ερώτημα, κύριε Παντελιάη, το κατά πόσο είναι επαρκής, είναι αποσπασματική, μπορεί να καλυτερεύσει. Πώς το παίρνετε, το δέχεστε εσείς, γιατί πάντα στην τηλεόραση, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα καρότσι σε ένα διάδρομο σούπερ μάρκετ. Καλημέρα σε όλους. Δύο ειδήσεις υπάρχουν στην Ελλάδα, δολοφονίες και ακρίβεια. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Κοιτάξτε τώρα, είμαστε εδώ σε αυτό το τραπέζι. Πολύ διαφορετικές πλευρές, κυβέρνηση, βιομηχανία, λιανεμπόριο. Βλέπουμε όμως τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Τι βλέπουμε? Ότι το πρόβλημα αποκλιμακώνεται, ότι το πρόβλημα δεν είναι μεγαλύτερο από την Ευρώπη. Και τι μας είπατε στην έρευνα? Ότι ο καταναλωτής, 8 στους 10 αισθάνονται ότι υπάρχει εσχροκέρδεια. Ναι. Δεν νομίζω ότι το ίδιο θα πει ο Γερμανός καταναλωτής ή ο Άγγλος καταναλωτής. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ακριβώς το πώς διοχετεύεται η πληροφόρηση. Δυστυχώς, η καλή είδηση δεν είναι είδηση. Άρα λοιπόν, μόνο η κακή είδηση πουλάει και αν δεν υπάρχει κακή είδηση θα τη φτιάξουμε την κακή είδηση. Το να συζητάμε συνέχεια για την ακρίβεια, το να βγάζουμε συνέχεια καινούργια μέτρα για την ακρίβεια, τελικά δημιουργεί την αίσθηση ότι υπάρχει ακρίβεια και ότι υπάρχει εσχροκέρδεια. Δεν βλέπουμε τα πραγματικά στοιχεία. Ποιος λέει αυτό που είπε ο κύριος Γενικός, ότι ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα αθρηστικά είναι ίδιος με τον πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρώπη? Κανένας. Αν ρωτήσουμε 100 καταναλωτές, ούτε ένας δεν θα μας το πει αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Ποιος βλέπει ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η τιμή του ελαιολάδου και δευτερευόντως η τιμή του κακάου και η τιμή των προϊόντων μαναβικής? Έχουμε μια αίσθηση ότι τα πάντα ακριβαίνουν. Θα σας θυμίσω ότι τον καιρό του μνημονίου, τον καιρό της μεγάλης ύφεσης, όπου είχαμε αρνητικό πληθωρισμό,
Οι έρευνες λέγανε ότι ο καταναλωτής πιστεύει ότι οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται. Άρα, φυσικά και υπάρχει πρόβλημα, δεν το αμφισβητώ. Υπήρξε μεγάλο πρόβλημα και συνεχίζει να υπάρχει με τις τιμές των βασικών προϊόντων διατροφής. Αλλά ένα είναι το πραγματικό κομμάτι και ένα άλλο είναι τι δημιουργούμε, τι εικόνα δημιουργούμε και τελικά τι αίσθηση δημιουργούμε και πώς βλάπτουμε την καταναλωτική ψυχολογία. Okay, κύριε Παντηλιάδη, δεν ξέρω αν κύριε Γενική θέλετε να πείτε κάτι. Πολύ σύντομα να πω ότι το θέμα της ακρίβειας και το πώς το αντιλαμβάνει το κοινό είναι προφανώς ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με το πόσο ειδικός είναι ο καθένας από εμάς για να μπορέσει να αναλύσει ένα οικονομικό φαινόμενο. Η ακρίβεια, ο πληθωρισμός που ζούμε, είναι ένα μακροοικονομικό φαινόμενο που έχει προφανώς μακροοικονομικά αίτια. Τα αίτια ήταν προφανώς η μεγάλη ζήτηση που υπήρχε μετά τον κορονοϊό και οι πολλές επιδοτήσεις οι οποίες δόθηκαν λογικά κατά τη διάρκεια του κορονοϊού προκειμένου να στηριχθούν οι οικονομίες. Εκεί είχαμε μία μείωση της παραγωγής, άνθρωποι έμειναν στο σπίτι τους, δεν δούλευαν, αλλά παρόλα αυτά το κράτος λειτουργούσε, όλα τα κράτη διεθνώς λειτουργούσαν με πολύ μεγάλα ελλείμματα για να στηρίξουν την οικονομία και όλα αυτά τα χρήματα κάποια στιγμή εκφράστηκαν στην οικονομία. Πώς προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει όλος ο κόσμος αυτό, όχι μόνο η Ελλάδα, όλος ο κόσμος σε παγκόσμια κλίμακα, με την αύξηση των επιτοκίων. Η αύξηση των επιτοκίων είναι το φάρμακο για τον πληθωρισμό που δημιουργείται με τον τρόπο που δημιουργήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια. Άρα είναι ένα μακροοικονομικό φαινόμενο το οποίο καταρχήν είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί με μικροοικονομικά μέσα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και αυτό που κάνει η κυβέρνηση με μικροοικονομικά μέσα είναι να το απαλύνει όσο περισσότερο μπορεί για τους πιο ευάλωτους καταναλωτές. Γιατί επειδή η κρίση μπορεί να είναι παγκόσμια, δεν σημαίνει ότι αντιλαμβανόμαστε όλα τα κράτη με τον ίδιο τρόπο. Η Ελλάδα έχει άλλες δυνατότητες, άλλα βορειότερα κράτη έχουν άλλες δυνατότητες για να αντιμετωπίσουν την κρίση. Άλλοι μπορούσαν να μειώσουν τη φορολογία τους γιατί απολαμβάνουν τους ειδικούς φόρους τους, διότι απολαμβάνουν πολύ μεγάλα εμπορικά πλεονάσματα. Η χώρα μας δεν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Okay. Τα μέτρα πολιτικής, τα μέσα νομισματικής αλλά και οικονομικής πολιτικής που αξιοποιήσουμε είναι πολύ λίγα και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβουμε είναι πάνω στην αγορά. Δυστυχώς το λέω αυτό, αλλά πρέπει σε μια διεθνή κρίση κάθε χώρα να αναλογίζεται ποιες είναι οι δυνάμεις, ποια είναι τα εργαλεία και ποια είναι η φυσιογνωμία που έχει, έτσι ώστε τα μέτρα που λαμβάνει να έχουν κάποιο αποτέλεσμα στην πράξη. Και νομίζω ότι τελικώς αποδείχθηκε ότι μετά το τέλος αυτής της κρίσης, ότι την περάσαμε σχετικά ανέμακτα σε σχέση με το τι θα συνέβαινε, εάν δεν λαμβάναμε κανένα απολύτως μέτρο. Γιατί το λέω και πάλι, η χώρα μας δεν μπορεί να συγκριθεί με τη Γερμανία, τη Γαλλία, που έχουν μεγάλα εμπορικά πλεονάσματα σε σχέση με εμάς. Έχουμε πολύ λιγότερα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Επειδή όμως αναφερθήκατε στα παρεμβατικά μέτρα και μας θεωρούν στην Ευρώπη σαν τη χώρα με τα περισσότερα παρεμβατικά μέτρα, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Παντελιάδη. Τι επιπτώσεις είχε ο τρόπος αντιμετώπισης, δηλαδή αυτά τα παρεμβατικά μέτρα, τα πρόστιμα, ο τιμωρητικός λόγος, τι επιπτώσεις είχε στο επιχειρηματικό κλίμα και πιθανόν να πούμε και για την κοινωνία, αλλά κυρίως στο επιχειρηματικό κλίμα. Καταρχάς, σε έκτακτες συνθήκες είναι λογικό να παρθούν έκτακτα μέτρα. Τι θα πει έκτακτο, δεν μπορεί να είναι έκτακτο κάτι το οποίο κρατάει 4 χρόνια, όπως είναι ο έλεγχος του, ο περιορισμός του μεικτού κέρδους. Με πολύ χαρά ακούω ότι αρχίζει να οριμάζει η σκέψη ότι κάποια από αυτά τα μέτρα πλέον καθίστανται αχρίαστα, αλλά όταν ένα έκτακτο μέτρο τραβάει πολύ σε χρόνο, αυτό δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά. Παραδείγματος χάρη το μέτρο αυτό με το κλειδωμένο περιθώριο κέρδους, επειδή κρατάει 4 χρόνια και μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια έχουν αλλάξει οι καταναλωτικές συνήθειες. Τότε μιλάγαμε για COVID, πέρασε ο COVID, αλλάξαν τελείως οι καταναλωτικές συνήθειες. Άρα εμποδίζει τις εταιρείες, προμηθευτές και λιανεμπόριο να κάνουν, να ασκήσουν εμπορική πολιτική. Να παίξουν με περισσότερες προσφορές σε κάποιες κατηγορίες, προφανώς μειώνοντας τις προσφορές σε κάποιες άλλες κατηγορίες. Τα μέτρα λοιπόν έχουν λογική όταν είναι προσωρινά, δεν έχουν λογική όταν τραβάνε πολύ σε μάκρος, γιατί τότε δημιουργούν στρεβλώσεις και μπορεί να φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό το οποίο επιδιώκουν. Τώρα, εγώ διαφωνώ απόλυτα και το λέω με κάθε τρόπο με αυτόν τον τιμωρητικό λόγο τον οποίο εκφράζει η κυβέρνηση. Όχι ο Γενικός Γραμματέας, πρέπει να τον εξαιρέσω από αυτό, αλλά ακούμε συνέχεια για πρόστιμα. Όταν ακούμε συνέχεια για πρόστιμα, ποιο μήνυμα περνάμε, ότι ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί και χρειάζονται συνεχείς παρεμβάσεις γιατί όλοι είναι κλέφτες, γιατί οι επιχειρήσεις κλέβουν. Και τελικά συντηρούμε ένα αρνητικό επιχειρηματικό κλίμα, το οποίο δεν νομίζω ότι ωφελεί κανέναν, δεν ωφελεί ούτε τις επενδύσεις, αλλά δεν ωφελεί ούτε το καταναλωτικό κλίμα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε που έχουμε μία αρνητική προκατάληψη για τις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Αν το τονίζουμε και συνέχεια ότι κλέβουν,
τότε απλώς επιβεβαιώνουμε αυτόν τον αρνητισμό. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και κλείνω. Προχθές είχαμε πρόστιμο στην εταιρεία μας, γιατί έπεσε ένα καρτελάκι στο πάτωμα. Και το είδε ο ελεγκτής ότι είναι στο πάτωμα το καρτελάκι, δεν λείπει. Γι' αυτό και έβαλε μειωμένο πρόστιμο. Αλλά γι' αυτό φάγαμε πρόστιμο. Όταν λοιπόν αυτά τα πρόστιμα βγαίνουν και πολλές φορές δημοσιοποιούνται κιόλας επώνυμα. Εντάξει, θα τιμωρήσουμε τα καρτελάκια, δεν θα πέφτουν πια στο πάτωμα. Κύριε Γενικέ, πριν να δώσετε, ο κύριος Σωτηρόπουλος κάτι να προσθέσει και μετά σε εσάς. Καταρχάς, χαίρομαι πολύ που νομίζω και οι τρεις φορείς συμφωνούμε. Ακούω με πολύ μεγάλη χαρά τον Γενικό Γραμματέα να λέει ότι σιγά σιγά αυτά τα μέτρα θα αρχίσουν να φθήνουν. Είμαι θειασότης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Πιστεύω ότι στη χώρα μας, και το είπαμε πιο πριν, ο ανταγωνισμός λειτουργεί εξαιρετικά καλά. Θα έλεγα σε επίπεδο καταναλωτή, τα στοιχεία που μας δώσατε δείχνουν ότι παρόλο που υπάρχει έντονη δημοσιότητα και έντονος τιμωρητικός λόγος, εδώ βλέπω, λέμε, οι 9 στους 10 λένε ότι η πολιτεία δεν παίρνει μέτρα για τον έλεγχο της αγοράς. Και ότι 9 στους 10 η αύξηση των τιμών οφείλεται στην κερδοσκοπία. Άρα, και συνήθως όταν ο καταναλωτής νιώθει ότι παραπλανάται, το πρώτο πράγμα που κάνει ενστικτοδός είναι να σταματά την κατανάλωση. Κανείς δεν θέλει να καταναλώνει κάτι στο οποίο νιώθει ότι παραπλανάται. Άρα, εγώ λοιπόν με πολύ μεγάλη χαρά τα ακούω. Θεωρώ ότι τα μέτρα αυτά πάρθηκαν για καλούς λόγους. Και γι' αυτό και είμαστε και μια από τις εταιρείες που πάντα κάθε μέτρο, ο οποίο στοχεύει στον καταναλωτή, πάντα το ακολουθούμε. Προσωπικά, μια εταιρεία η οποία και πριν από 2 χρόνια έκανε μια πολύ μεγάλη επένδυση στην ελληνική αγορά. Έχουμε πλέον 3 εργοστάσια και συνεχίζουμε να επενδύουμε, δημιουργώντας θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι ο παρεμβατισμός προβληματίζει. Γιατί όταν είσαι εκπρόσωπος μιας πολυεθνικής, η οποία έχει την επιλογή να επενδύσει σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, όταν αρχίζει και ο παρεμβατισμός υπάρχει και γίνεται μακροπρόθεσμος, αρχίζει να προβληματίζει προς τα πού πρέπει να κάνει τις επενδύσεις. Άρα, νομίζω όμως, αυτό που είπαμε, ότι είμαστε στη σωστή πορεία. Είναι κατανοητό ότι σιγά σιγά αυτά πρέπει να εκλείψουν και αυτό που πρέπει να εμπιδοθεί στους καταναλωτές και στην αγορά είναι ότι η αγορά μας λειτουργεί ανταγωνιστικά. Οι καταναλωτές μας δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα γιατί εδώ υπάρχει έννοια του ανταγωνισμού και ο ανταγωνισμός πάντα φέρνει ισορροπία. Okay. Ευχαριστώ. Κύριε Γενικέ. Σύντομα, έτσι ώστε να πάμε και στην τελευταία. Προς υπεράσπιση της κυβέρνησης τότε αφορά τα πρόστιμα, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι και εμείς θέλουμε μια ανταγωνιστική αγορά. Πιστεύουμε ότι λειτουργεί ανταγωνιστικά η αγορά, αλλά σίγουρα πάντα μπορεί να λειτουργεί και ακόμα πιο ανταγωνιστικά. Ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα, αυτό που δείχνει η εμπειρία είναι ότι παρότι ο κόσμος έχει την αίσθηση αυτό που λέτε, ότι δεν λαμβάνονται μέτρα από την κυβέρνηση. Είναι ένα καλό ερώτημα και το είπε ο κ. Παντελιάδης, ότι βλέπετε ένα καρτελάκι πέφτει και υπάρχει ελεγκτής ο οποίος παρακολουθεί το καρτελάκι. Υπάρχουν πλέον ελεγκτικοί μηχανισμοί. Η νομοθεσία αυτή ήταν γραμμένη, υπήρχε στο παρελθόν, αλλά δεν εφαρμοζόταν. Πλέον η διαφορά που υπάρχει είναι ότι έχουν ξαναστηθεί ελεγκτικοί μηχανισμοί, έχει αναθεωρηθεί η νομοθεσία ώστε να είναι λειτουργική για να μπορεί να εφαρμοστεί και γι' αυτό βλέπετε τα αποτελέσματα αυτά στην πράξη. Ο λόγος που ανακοινώνονται τα πρόστιμα δεν είναι τιμωρητικός και δεν είναι το αφήγημα της κυβέρνησης να προάγει όλο αυτό που αναφέρεται ότι υπάρχει σκροκέρδια. Δεν είναι ο σκοπός αυτός. Ο σκοπός είναι να δείξουμε και αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Ότι το κράτος λειτουργεί, ότι έχει εποπτεία και ότι αυτά που γράφει στους νόμους του τα εννοεί και τα επιβάλλει στην πράξη. Κάτι που καθόλου αυτονόητο δεν ήταν στο παρελθόν. Ας αναρωτηθούμε όλοι μας, όλοι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα πάρα πολλά χρόνια. Πότε άλλοτε υπήρχε αυτός ο έλεγχος της αγοράς, πότε άλλοτε εφαρμοζόταν η νομοθεσία της αγοράς στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει προφανώς να φτάσουμε στο σημείο ενός γύψου, μιας τιμωρίας της αγοράς. Η αγορά πρέπει να λειτουργεί με κανόνες, κανόνες όμως που κάνουν τι, εξασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να αναπτύξουν την ανταγωνιστικότητά τους, όχι με αθέμητο τρόπο, δηλαδή διαγωνιζόμενοι, δημιουργώντας προβλήματα στους υπόλοιπους, αλλά αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους και το αποτύπωμά τους στην οικονομία. Αυτή είναι η δουλειά που πρέπει να κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά που έχουμε μπροστά μας. Το έκτακτο κάποια στιγμή θα μείνει πίσω μας, αλλά η δουλειά που έχουμε να κάνουμε μπροστά μας, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα λειτουργεί ακόμα καλύτερα η αγορά, είναι μπροστά μας και δεν έχει ολοκληρωθεί. Okay, ευχαριστούμε. Πάμε στην τελευταία ερώτηση, κύριε Τσόλκα, σε εσάς. Όταν έχουμε περιόδους με έντονες πληθωριστικές πιέσεις, αυτό πιέζει τις επιχειρήσεις, οι οποίες προσπαθούν να λάβουν μέτρα. Άρα το ερώτημα είναι, εσείς σαν επιχείρηση, τι κάνατε για να το αντιμετωπίσετε εσωτερικά, δηλαδή είδατε τις παραγωγικότητες, το cash flow κλπ. Και αν αυτό το πρόβλημα επηρέασε τις σχέσεις σας με το λιανεμπόριο, με τους πελάτες σας. Μάλιστα. Κοιτάξτε, εμείς τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε φέρει τα πάνω κάτω στην εταιρεία. Δηλαδή, έχουμε μαζέψει τα κόστη μας. Έχουμε αλλάξει τον τρόπο που διανέμουμε τα προϊόντα μας σε κάποιες περιοχές.
έχουμε κόψει κωδικούς, έχουμε ξαναδεί το πορτφόλιο των προϊόντων μας, έχουμε αλλάξει επενδυτικές προτεραιότητες, ενισχύσαμε το εισόδημα των εργαζομένων μας και φέραμε νέα ταλέντα. Δηλαδή, κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Επιπλέον, ακολουθήσαμε και έναν δρόμο, γιατί στην Ελλάδα, πέρα από τον πληθωρισμό, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση που δεν ακούγεται στα φόρα τόσο συχνά, που έχει να κάνει με την καλή διατροφή. Γιατί πια ο Έλληνας καταναλωτής είναι πιο απαιτητικός. Θέλει το τρόφιμο, η καλή διατροφή να είναι προσιτή, απολαυστική και εύκολη. Πήραμε λοιπόν πάρα πολλές πρωτοβουλίες, μία από αυτές πριν από δύο μέρες εδώ στο Φόρουμ των Αδελφών, για να ακολουθήσουμε αυτό το όραμα. Έτσι. Θα ήταν πιο εύκολο σε μένα να απαντήσω ότι δεν αλλάξαμε. Έτσι. Αυτό όμως που έμεινε ίδιο, απαράλλαχτο και ίσως ενισχύθηκε ακόμα περαιτέρω, ήταν η εμπιστοσύνη και του λιανεμπορίου, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, και των καταναλωτών και των όλων των stakeholders για την εταιρεία. Και νομίζω ότι είναι μια εκπληκτική ευκαιρία τώρα που φαίνεται ότι η κρίση σιγά σιγά είναι μακριά από μας, απομακρύνεται τουλάχιστον. Όλοι αυτοί που είπα οι φορείς, με στόχο την ευζοία του καταναλωτή και την ανάπτυξη της οικονομίας με την απελευθέρωση του ελεύθερου ανταγωνισμού, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να βρούμε αυτά τα κλειδιά που θα ξεκλειδώσουν την ανάπτυξη. Εξαιρετικό. Ευχαριστώ. Κύριε Παντελιάδη, από την πλευρά του λιανεμπορίου, τι κάνατε εσείς? Το λιανεμπόριο, έτσι κι αλλιώς, πάντα παγκοσμίως προσέχει πάρα πολύ τα κόστη του. Είμαστε τσιγκούνιδες και προσπαθούμε να κοιτάμε το κάθε ευρώ που ξοδεύουμε. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι μια διαδικασία η οποία έτσι κι αλλιώς είναι μέσα στη φύση οποιασδήποτε εταιρείας λιανεμπορίου. Προσπαθούμε να μην σπαταλούμε χρήματα. Προφανώς με αυτή την πίεση, την οικονομική, το κάνουμε ακόμα περισσότερο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σχέση με τους προμηθευτές, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κίνδυνος εξαιτίας ακριβώς αυτών των καινούριων μέτρων. Ένα δευτερεύον αποτέλεσμα είναι ότι βρισκόμαστε σε μία συνεχή διαπραγμάτευση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το μέτρο αυτό που επηρέασε τους τιμοκαταλόγους των προμηθευτών στα απορρυπαντικά και στα καλλυντικά. Μείωσαν τους τιμοκαταλόγους. Η λογική του Υπουργείου είναι να μειωθούν οι προσφορές. Εκεί λοιπόν είμαστε σε μια μεγάλη κουβέντα με τους προμηθευτές μας, ώστε να μειωθούν μόνο οι προσφορές και όχι οι εκπτώσεις του λιανεμπορίου. Είναι κάτι το οποίο το διαχειριζόμαστε, έχει κάποιους κινδύνους και γι' αυτό και επισημαίνουμε στο Υπουργείο ότι αυτό το μέτρο πρέπει να μείνει εκεί και να μην επεκταθεί περαιτέρω σε άλλες κατηγορίες, γιατί κινδυνεύει να δημιουργήσει κόντρες μεταξύ των δύο πυλώνων της αγοράς, το οποίο τελικά δεν θα είναι προς όφελος ούτε των τιμών, ούτε του καταναλωτή, ούτε κανενός. Ο χρόνος μας έχει τελειώσει. Κύριε Σωτηρόπουλε, ένα λεπτό, όχι μάλλον 10 δευτερόλεπτα. Θα πω ότι η βελτίωση του κόστου και της παραγωγικότητας πάντα είναι ένα κομμάτι μιας εταιρείας. Θα σας πω αυτά που σίγουρα δεν αλλάξαμε και δεν θα αλλάξουμε. Το ένα είναι η ποιότητα. Πράγματι, όταν υπάρχει inflation, το πρώτο πράγμα που μάλλον θα σκεφτεί κανείς είναι πώς θα χαμηλώσει το κόστος του, όχι όμως εις βάρος της ποιότητας. Έχουμε και την ευθύνη ιστορικών brand που έχουμε ως εταιρεία. Θα σας θυμίσω ότι ο Παυλίδης είναι η πρώτη σοκολάτα που παρέχτηκε στην Ελλάδα. Άρα σε αυτό δεν θα κάναμε ποτέ καμία έκπτωση. Αυτό όμως που έχουμε επικεντρωθεί και είναι η διαφορά, γιατί το λένε και οι ίδιοι οι καταναλωτές, ότι οι δύο στους τρεις δεν είναι το χαμηλό εισόδημα είναι το πρόβλημα. Είναι πώς θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε, πώς θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, πώς μέσα από την εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων μας θα τους δώσουμε την ευκαιρία να ανέβουν σε θέσεις εργασίας και να μπορούν να αυξήσουν το εισόδημά τους. Αυτό είναι η προτεραιότητά μας. Πώς να αυξήσουμε το εισόδημα των εργαζομένων μας μέσα από την ανάπτυξη. Άρα, να κλείσουμε το πάνελ με αυτά τα πολύ θετικά μηνύματα του κυρίου Τσόλκα και όλων σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Ένα χειροκρότημα στο πάνελ.